στον πάγο φαίνεται πως έχει βάλει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το ζήτημα της δημιουργίας δύο χώρων για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών που φτάνουν στο νησί μας από τη Λιβύη, καθώς δεν καταγράφεται απολύτως καμία εξέλιξη 4 σχεδόν μήνες από τις ανακοινώσεις του πρώην Υπουργού Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος στις αρχές Απριλίου πραγματοποίησε σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τα σώματα ασφαλείας, δημάρχους και παραγωγικούς φορείς. Δεν έχει γίνει τίποτα από μεριάς του Υπουργείου παρά τις πιέσεις που έχουμε ασκήσει. Και αυτό γιατί το βάρος πέφτει στην περιφέρεια και στους Δήμους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μάλιστα σε ένα νησί που είναι και η ναυαρχίδα του τουρισμού αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Δεν μας τιμούν οι εικόνες αυτές που υπάρχουν κάθε φορά που έρχεται μία ροή μεταναστών στο νησί μας. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε στην άμεση υλοποίηση της δημόσιας υπόσχεσης του Υπουργού. Κανείς δεν μιλάει για κάτι μόνιμο όπως έχουμε στην υπόλοιπη χώρα. Μιλάμε για μία υποδομή που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε με ασφάλεια το πρόβλημα. Σε επίπεδο Ηρακλείου τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά, καθώς από το Σεπτέμβριο, στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών, στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΛ, θα μεταστεγαστεί ο νέος φορέας, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, μετά τη νέα σελίδα που ανοίγεται στο λιμάνι, το οποίο περνάει στον όμιλο Γκριμάλντι. Μέσα σε ένα μήνα πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί θα υπάρχει μεταστέγαση από τον οργανισμό λιμένος εδώ που έρχεται ο Γκριμάλντι και θα φύγουν από εδώ πέρα, θα μετακινηθούν όλοι και θα πάει απέναντι εκεί που φιλοξενούσαν τους μετανάστες. Έτσι λοιπόν, σε ένα χρονικό διάστημα ενός μηνών πρέπει να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι είναι απίθανο και πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε και θα δούμε εικόνες αντίστοιχες που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα στα Χανιά, στο λιμεναρχείο απ' έξω, να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι έξω, εντελώς, χωρίς καμία στέγη, χωρίς τα απαραίτητα. Το βέβαιο είναι ότι θα είναι μια τεράστια αποτυχία αλωνών μας, εάν έρθει το καλοκαίρι και έχουμε στο λιμάνι των Χανίων ή του Ηρακλείου καταστάσεις όπως είχαμε στην Ιταλία, στη Λαμπεντούζα, στη Σικελία και όλα αυτά. Θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της εξασφάλισης νέων χώρων για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, τονίζει ο κύριος Βαρδαβάς. Ο οργανισμός Λιμένους διαρρύθμισε ένα χώρο στα παλαιά ΚΤΕΛ όπου θα εγκατασταθούν τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Άρα τώρα γεννάται πάλι ένα θέμα με τους μετανάστες. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, η πολιτεία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Λιμεναρχείο, θα πρέπει ήδη να ψάχνουν χώρο ούτως ώστε να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί στο επόμενο διάστημα σας είπα ότι θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα πάλι. Πρέπει αυτοί οι φορείς να κινητοποιηθούν και να ευρεθεί μια λύση. Η στασιμότητα στο ζήτημα της δημιουργίας δύο προσωρινών χώρων για τη φιλοξενία μεταναστών για λίγες ημέρες που χρειάζονται μέχρι τη διαδικασία ταυτοποίησης και μεταφοράς τους σε κέντρο υποδοχής μεταναστών στην υπόλοιπη χώρα έχει προκαλέσει δυσαρέσκειες αυτοδιοικητικούς και σε συνδικαλιστές του λιμενικού σώματος που κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα από τις 8 Ιουλίου μέχρι και σήμερα δεν έχουμε μεταναστευτικές ροές, όμως οι πληροφορίες λένε και από καταθέσεις των ίδιων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν στη χώρα μας είναι ότι περιμένουν χιλιάδες άνθρωποι πίσω για να μετακινηθούν και να έρθουν να περάσουν στην Ευρώπη. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι είναι η χρηματοδότηση. Στην Επιτροπή πραγματοποιήσαμε πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή στην Αθήνα η συζήτηση που έγινε με όλους τους Δημάρχους. Το πρόβλημα ξεκινά από τη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν προσωρινά καταλήμματα. Όλοι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ενώ σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις για χρηματική ενίσχυση τόσο της περιφέρειας Κρήτης όσο και των Δήμων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές, δυστυχώς, όπως σημειώνουν αυτοδιοικητικοί, δεν έχουν ακόμη διατεθεί τα αναγκαία κονδύλια.